Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι στο Μάριο Ματσάκη να δούμε την εξέλιξη αυτής της πολύκροτης ιστορίας, αυτού του μυστηρίου της υπόθεσης του Θανάση Νικολάου, στρατιώτη τότε, 26 ετών τότε. Η εξέλιξη είναι ότι είχε διακοπεί η διαδικασία για με τα οστά, συνεχίζεται αύριο στο νοσοκομείο Λευκωσίας. Τα οστά του Θανάση είναι υποφρούρηση στο νοσοκομείο Λεμεσού. Ο Μάριος Ματσάκης είναι ο ιατροδικαστής της οικογένειας. Πάμε να δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής με τον ιατροδικαστή μας. Καλή σήμερα, κύριε Ματσάκη. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν, χαρά μεγάλη να τα λέμε. Βέβαια, περιμέναμε λίγο πιο νωρίς να έχουμε τη σύνδεση, δεν πειράζει. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα... Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πέστε μου λιγάκι. Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο. Πέστε μου, τι περιμένουμε καταρχήν. Κοιτάξτε. Η αυριανή διαδικασία είναι ένα μέρος της όλης διαδικασίας, απλώς για ολοκλήρωση της εξέτασης. Η συντριπτική πλειοψηφία, το μεγαλύτερο μέρος της εξέτασης, έχει τελειώσει βασικά. Οπότε αύριο απλώς θα κάνουμε ένα κομματάκι που παρέμεινε για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ναι. Όσον αφορά τις εξετάσεις, είχαμε πει ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις στο εξωτερικό. Μάλιστα. Για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις πρέπει να αποσταλούν κάποια οστά στο εξωτερικό για να γίνει αυτή η εξέταση. Ναι. Για να γίνει αυτό το πράγμα χρειάζεται να εκδοθεί διάταγμα δικαστηρίου. Αυτό λέει η νομοθεσία της Κύπρου. Ναι. Οπότε θα πρέπει το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την οικογένεια να πάει στο δικαστήριο και να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση αυτού του διατάγματος. Ναι. Μόλις γίνει αυτό κατορθωτό, τότε θα αποφασιστεί και πώς θα γίνει η μεταφορά στο εξωτερικό και πώς θα γίνει και πώς θα προχωρήσουμε. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ μου Μάρια Ματσάκη, επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά. Ναι. Μετά από 15 χρόνια μπορεί να καταδείξει η όποια έρευνα, ακόμα και εξειδικευμένη, τι είχε γίνει τότε? Κοιτάξτε, αυτή η υπόθεση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση. Πιστεύουμε ότι μπορεί να καταδείξει, εάν έχουμε όλα τα κομματάκια του παζλ και αν μπορέσουμε να τα συνδέσουμε. Μάλιστα. Υπάρχουν υποθέσεις πολύ παλιές, στις οποίες μπορεί κάποιος ιατροδικαστής να καταλήξει σε συμπεράσματα. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε τις υποθέσεις των αγνοωμένων μας. Και εγώ όταν είχα εμπλοκεί σε κάποιες από αυτές, κατέληξα στο συμπέρασμα ως προς το αίτιο θανάτου, εξετάζοντας σωστά τα οποία ήταν περίπου 40 χρόνια αμένα. Μάλιστα. Όχι μόνο τα μένα, αλλά και ταλαιπωρημένα. Γιατί είχαν γίνει διάφορες διαδικασίες, καταστροφή τεκμηρίων κλπ. Από τους Τούρκους. Οπότε ναι, μπορούμε να φτάσουμε σε συμπεράσματα, έστω και αν περάσουν χρόνια, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο. Μάλιστα. Πέστε μου τώρα, τι είχε πάει λάθος τότε, γιατί θυμόμαστε όλη την υπόθεση αυτή. Κάποιοι βιάστηκαν να την κλείσουν, ήταν ελλιπής η έρευνα, ανεπαρκής η έρευνα. Κάτι που το καταδεικνύει και στην απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γι' αυτό και καταδίκασε την Κύπρο με όλο αυτό την ανεπάρκεια της έρευνας. Τι είχε πάει λάθος τότε, πιστεύετε εσείς? Κοιτάξτε, ακριβώς αυτό που είπε το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό, ότι ήταν ελλιπής η έρευνα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα δούμε σοβαρά πλέον στην Κύπρο. Και αρχίζοντας και από την νομοθεσία, που διέπει την διερεύνηση των θανάτων. Δυστυχώς, παρόλο που τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε φορά, τίποτα δεν γίνεται από πλευράς νομοθετικής, από πλευράς κυβέρνησης περισσότερο. Για παράδειγμα, έχουμε ένα νόμο που διέπει αυτές τις διερευνήσεις, ο οποίος είναι ένας νόμος της αποικιοκρατίας. Ένας νόμος από την εποχή που δεν είχαμε ιατροδικαστές και ο οποίος δεν έχει αλλάξει. Προσπάθησα να τον αλλάξω εγώ με πρόταση νόμου όταν ήμουν βουλευτής πριν καμιά εικοσαριά χρόνια
Και μας υποσχέθηκαν ότι σε 6 μήνες θα τον αλλάξει η ίδια η κυβέρνηση και έχουν περάσει 20 χρόνια και δεν έγινε τίποτα. Ναι. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα σε επίπεδο αστυνομίας. Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να περιμένεις από ένα αστυνομικό ενός σταθμού της υπαίθρου να διερευνά μια σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν φταίει ο άνθρωπος, δεν έχει την εμπειρία και τις γνώσεις να το κάνει. Μάλιστα. Έχουμε προβλήματα, είχαμε και έχουμε ακόμα κάποια προβλήματα που αφορούν την ιατροδικαστική υπηρεσία. Και αυτά πρέπει να τα δούμε. Κάθε φορά έρχεται κάποιο στην επιφάνεια, λέμε θα τα αλλάξουμε, θα τα δούμε. Δεν βλέπω να γίνονται μεγάλες διαφοροποιήσεις και πολύ μεγάλες βελτιώσεις. Έγιναν βελτιώσεις, δεν μηδενίζω, δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο όπως είμαστε παλιά, αλλά πρέπει να προχωράμε πιο γρήγορα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα βέβαια περιμένουμε έτσι τις εξελίξεις, να δούμε τι έχει γίνει, αν έχει γίνει αυτά που λέει η μητέρα, αν ήταν δολοφονία ή κάτι άλλο. Με τη βοήθεια της επιστήμης, μακάρι να πέσει άπλωτο φως στην υπόθεση αυτή, μυστήριο, και να δικαιωθεί και το παιδί, αλλά και η μητέρα και ο αγώνας της όλα αυτά τα χρόνια. Αγαπητέ μου Μάρια Ματσάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σε εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλή εβδομάδα να έχεις.